Παιδιά, τώρα μου ήρθε στο μυαλό αυτή η διαφήμιση τη μπύρα. Τη γνωστή που είναι αυτή που λέει πια μπύρα. Και ξαφνικά είναι αυτό ο σοβαρότατο ηθοποιό. Που πρέπει να είναι και εθνικό, πρέπει να έχει παίξει και επίδαυρο. Και ξαφνικά σταματάει και λέει η Τάμτα. Α το διάλο! Δεν τρελαίνεσαι. Όχι, παίρνει, τρελαίνεσαι. Τρελαίνεσαι. Η διαφημίσει τηλεόραση είναι τα takes, δηλαδή τα γυρίσματα είναι 200-300 μέχρι να το πετύχει. Ναι. Αυτό φαντάζεσαι να κατέβει στην επίδαυρο σήμερα και να πει για τον. Πε μα ο άνδρα, είναι. Ποια είναι η καλή πήγο και να μπορτευτεί και να πει η Τάμτα. Στο διάλο! Καλημέρα, Μιχαλή. Ποιο είναι? Στράτο. He hit him like the octopus now. Τον χτύπησε κάτω στον οκταπούδι. Βεβαίω. What is the crab? What is his juice? Είναι ο καύρας, είναι το ζουμί του. Βεβαίως, αγαπητέ, και το τελευταίο. If you don't get your ass wet, you will not eat fish. Αν δεν βρέξεις κόλλο, ψάρι δεν πιάνεις. Στη Μύκονο. Ναι. Σφάζουν αρνιά. Όχι, αυτή είναι απλά. Στη Μύκονο μόλις άνοιξαν οι πρώτες δημόσιες τουαλέτες 5 αστέρων. Πόσα είναι τα αστέρια? Να, πόσα. Δηλαδή 5. Έτσι. Όταν λέμε πολυτέλεια σε όλα, εννοούμε πράγματι σε όλα. Στο πιο γκλαμ νησί της Ελλάδας γίνεται εδώ η διαφορά και φροντίζει για τους high τουρίστες που θέλουν να. Να κάνουν την ανάγκη τους. Να ανακουφιστούν. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με αρχιτεκτονική εναρμονισμένη με το κυκλαδίτικο τοπίο, με κομψό εσωτερικό σχεδιασμό και διάκοσμο. Πολύ ωραία, παιδιά, μπράβο. Τρελή χέστρα. Τα συγκεκριμένα αποχωρητήρια για τα οποία χρησιμοποιήθηκαν υλικά υψηλής ποιότητας. Ναι. Γιατί θα βάλει με μικονιάτικο κόλλο να το βάλει όπου να βάει. Είναι διακοσμημένα με ψηφιδωτά, έχουν κρυφό φωτισμό και διαθέτουν αυτόματο σύστημα πληρωμής που δίνει ρέστα. Λειτουργούν ύστερα από ανακαίνιση που χρηματοδοτήθηκε από τους ιδιοκτήτες του διάσημου μικονιάτικου κλαμπ Jackie O. Καλημέρα στην κοινότητα. Κουκλίτσες μου, θα κάνεις την ανάγκη και θα κλειδώνονται μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πού είναι καταρχήν? Πού εκεί? Βρίσκεται στον μόλο του παλιού λιμανιού της Μυκόνου. Μισό λεπτάκι, ρε παιδιά. Ναι. Είμαι εγώ στο νέο λιμάνι. Ναι. Και μου έρχεται. Ναι. Πού θα πάω μέχρι το παλιό? Θα τα κάνεις καθοδόν. Κουκλίτσα μου, να προγραμματίσεις. Αν είναι από την άλλη πλευρά του Jackie O. Και δεν είναι μόνο ότι αν θέλει να κάνεις κακάκια. Χαίρεστηκα, δεν πάω. Ακριβώς αυτό. Τώρα τελευταία μόδα στους γάμους, λέει, έχει την τάση με τις νύφες, παιδιά. Να μπαίνουν στο νερό στην πισίνα φορώντας το νυφικό και να βγάζουν εντυπωσιακές φωτογραφίες. Γιατί ξέρεις, το νυφικό ανοίγει, μπράβο, ωραία. Σαν ούφα. Αυτή τη φορά μια νύφη στην Κίνα έχει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση για το σκηνητό της τέλειας φωτογραφίας κατά την φωτογράφηση μετά το γάμο που συνηθίζουν σήμερα πολλές νύφες. Του είπε αυτή στο φωτογράφο. Αχ, σα είπα, γάμωσα. Έχω μια άλλη ιδέα για το γάμο, τη λέει αυτό. Για πε μου. Να βάλουμε, λέει, σιγά σιγά φωτιά στο νηφικό και να, την ώρα που θα καίγεται να βγάλει φωτογραφίες. Τη λέει αυτό. Είσαι τρελή, μόλις θα καείς. Αυτή επέμενε. Έριξε με βενζίνη στο νηφικό, πέταξε ένα σπίρτο, μπαμ, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Οι φλόγες που ξεκίνησαν από την ουρά μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα την είχαν κάνει παρανάλωμα. Φώναζε αυτή. Θα καώ, θα καώ. Ο φωτογράφος γρήγορα έτρεξε. Γουάσαρα, ναι, ναι, ρούρι, 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 γιο. Μπορεί τρελή, εγώ στο έλεγχο, θα καεί αυτή τίποτα και τράβα τώρα. Βλέπει ο καπέλο. Γουάνα, σαν μα Μαρία, σαν ρουγιό. Μπορεί τρελή. Τι είναι αυτό που κάνει, τη λέει. Εν πάση περιπτώσει. Τη σβήσανε, φόρασε σορτσάκι, δηλαδή για τον νηφικό. Και βεβαίω. Ξεκίνησε ο γάμο. Αυτό ξέρει τι είναι. Τι. Είναι το νηφικό τραγούδι εμβατήριος της Κίνας. Βγαίνεις. Με τη φωτιά πίσω στην ουρά. Ναι. Σαν κολοφωτιά. Πώς μου αρέσεις. Έτσι. Που γλιτώσαμε και τη φωτιά. Της είπε αυτός. Μην το ξανακάνεις αυτό, ηλίθεια, της λέει. Πάλι να καούμε. Και βεβαίως ξεκίνησε το πάρτι μετά. Τα σπάγανε. Είχανε και ορχήστρα. Χαμός. Σηκώθηκε και η νύφη πάνω στα τραπέζια. Στη Σαντορίνη έγινε ο γάμος. Δεν πίστευα στα μάτια τους, ακούστε με. Η τελωνιακή του αεροδρομίου στο Λονδίνο του Heathrow, όταν ένα πρωί εντόπισαν στην αίθουσα αφίξεων έναν Κύπριο φοιτητή επιβάτη της EasyJet που έφτασε από τη Λάρνακα έχοντας μαζί του 23 κιλά λουκάνικα. Τι τα έκανε, ρε? Παστούρμα, σεφταλιές, κουπέπια. Τι είναι τα κουπέπια? Οι κυπριακοί ντολμάδες. Και χαλούμια. Ωραία τα χαλούμια. Όλα ξεκίνησαν όταν τα σκυλιά
αφήνιασαν. Αφηνίασαν κατά την διάρκεια. Δηλαδή, εκεί που έγινε ο έλεγχος, διαπιστώθηκε ότι ο φοιτητής είχε επιμελώς κρυμμένα τα λουκάνικα στις αποσκευές του κάτω από τα σόβρακα, τις φανέλες και προσπάθησε να τα εισάγει στη Μεγάλη Βρετανία χωρίς να τα δηλώσει ως όφιλε. Ρε παιδί μου, εντάξει, η μάνα του, θα δεις πιο κάτω η μάνα του είναι. Τι? Του έβαλε η μάνα του να πει. Λογικό. Του τον πήγε, του τον πήραν όλα, του τα γάμηκαν. Καλέ! Ορίστε. Τι ζω είναι τούτο! Ζώο είναι τούτο, Δημήτρη, είναι δύσκολο. Αν και το ζωάκι είναι πολύ γνωστό, μπορεί και να το βρούμε τριγύρω μας κτλ. Είναι αγαπητό και μπορώ να βοηθήσω να πω ότι φέρνει και γούρι, υποτίθεται. Φέρνει και γούρι. Ναι, έτσι λένε. Λαγός. Όχι. Μήπως είναι νυχτερίδα. Δεν είναι νυχτερίδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε να βοηθήσω, δεν πετάει. Παρακαλώ, εκτός αν την πετάξετε από το παράθυρο. Αυτά τα ξέρουν οι γυναίκες ότι αυτό υποτίθεται. Και μάλιστα υπάρχουν ομοιώματα, πλαστικά κτλ. Τα οποία τα μαζεύεις και τα βάζεις στο γραφείο για να βγει γούρι και λεφτά. Παρακαλώ, ναι. Μήπως είναι χελώνα. Ναι! Μπράβο! Δύο, ένα και. Εσύ, έλα τώρα από την μεριά μου και να είσαι ευτυχισμένη σε κάθε σου περίπτωση. Σου φωνάζω ζήτω. Σου φωνάζω ζήτω. Σου φωνάζω ζήτω. Θα σε ξαναδώ στο Πορτορίκο. Το ξέσχισε στο τραγούδι. Σου φωνάζω ζήτω. Σου φωνάζω ζήτω. Πόσο σε ζηλεύω. Πού θα πας στο Πορτορίκο. Σου φωνάζω ζήτω. Παρακαλώ. Η Δήμητρα από Αίγινα. Από Αίγινα. Τι κάνει η Αίγινα. Τι Αίγινα, τι κάνει εκεί. Είστε καλά. Μια χαρά, εδώ δουλεύουμε. Ποιο είναι το τραγούδι, ποιο είναι το τραγούδι. Δεσπασίτα. Βεβαίως, Δεσπασίτα. Παρακαλώ. Χρήστο μου, εσύ. Ναι. 95,2 άνθρωποι DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Καλημέρα, Μιχάλη. Τι κάνεις, πού είσαι, στη δουλειά ή στο σπίτι. Στη δουλειά είμαι. Σε κρεοπολείο δουλεύω. Ωραία. Κρεάτα, λοιπόν. Αυτό το μήνα θα χαλαρώσεις. Το ενίκιο θα το πληρώσω εγώ. Πλάκα μου κάνει. Ναι. Είσαι θεός. 280 ευρώ. Ακριβώς. Θα τα πληρώσω εγώ, αγαπημένε. Όπως, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.